Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, ξεκινά σήμερα η διαδικασία από ό,τι φαίνεται και βεβαίως θα αποφασιστούν ορισμένα πράγματα. Τώρα θα θέλαμε να εστιάσουμε την κουβέντα μας, στην αρχή της τουλάχιστον, με τις καταγγελίες, τις αντίστοιχες καταγγελίες που έχει κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για παρακολουθήσεις την προηγούμενη χρονική περίοδο. Ναι. Κοιτάξτε, αυτές οι καταγγελίες επεκτείνονται από το 2016 επί της ουσίας, μέχρι και το τελευταία φορά το 2022 που εντοπίσαμε παρόμοια περιστατικά στην ακροάσεων, στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Μια υπόθεση η οποία είναι πολύ σοβαρή, ιδιαίτερα σοβαρή, και η οποία όμως απουσιάζει από την συζήτηση που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, μια ανούσια αντιπαράθεση ανάμεσα στα υπόλοιπα κόμματα, που βεβαίως είναι προφανώς ότι περιορίζεται στο ζήτημα της υπαρκτές ευθύνες της κυβέρνησης για την παρακολούθηση του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη, αλλά ταυτόχρονα όμως συσκοτίζει και αφήνει στο απειρόβλητο ένα θεσμικό πλαίσιο, ένα αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια, ένα πλαίσιο του μεγάλου αδελφού που βάζει στο στόχαστρο τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα, και που βεβαίως δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά ακολουθεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες σε αυτή την κατεύθυνση, το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τις διακρατικές συμφωνίες που έχουν γίνει με άλλα κράτη. Κύριε Καραθανασόπουλε, πριν μπούμε στην ουσία του ζητήματος και στα πολιτικά θέματα, θα ήθελα να επιμείνω λίγο σε αυτό που ρώτησε και ο Αλέξανδρος στην αρχή. Δηλαδή, το ΚΚΕ είχε κάνει καταγγελίες για υποθέσεις συνακροάσεων στην έδρα του κόμματος. Ποιους είχατε ενημερώσει και ποιες απαντήσεις είχαν δοθεί, ή αν δεν είχαν δοθεί, ή έχει και αυτό την αξία του? Κοιτάξτε, είχαμε ενημερώσει όλους τους αρμόδιους φορείς. Και οι όποιες απαντήσεις δόθηκαν ήταν πολύ γενικόλογες και προσπάθησε η υπόθεση αυτή να κουκουλωθεί. Προσπάθησε να κουκουλωθεί με πολλαπλά προσχήματα, τα οποία δεν ήθελαν να ερευνήσουν επί της ουσίας την υπόθεση. Στην ΑΔΕ που είχαμε προσφύγει και στην ελληνική αστυνομία, και σε μια σειρά άλλους φορείς, οι υποθέσεις οι οποίες βάζανε είναι ότι κάτι έγινε, κάτι υπάρχει. 16 τα τηλέφωνα που φαίνονται ότι είχαν συμμετέχει σε αυτή έχουν έδρα σε 16 διαφορετικές χώρες, αλλά όλα αυτά δεν οδηγούσανε, τα αφήνανε ουσιαστικά στο απειρόβλητο, με αποτέλεσμα η υπόθεση κάθε φορά να αρχιοθετείται. Και οι ενημερώσεις, κύριε Καναθανασόπουλε, συγγνώμη, είχαν γίνει από το 2016 ή κατόπιν όταν το διαπιστώσατε? Από το 2016 είχαν γίνει οι πρώτες καταγγελίες. Τότε είχε πρωτοδιαπιστωθεί. Αυτές οι υποθέσεις επαναλήφθησαν και το 2018 και το 2022 με αντίστοιχες καταγγελίες, τις οποίες κάναμε και τις οποίες επαναφέραμε το ζήτημα ξανά στην επικαιρότητα. Όμως όλες αυτές οι προσπάθειες πρόσκουαν σε ένα τείχο μη περαιτέρω έρευνας της υπόθεσης αυτής και επί της ουσίας αποσιώπησής της και συσκότησής της. Αντιλαμβάνομαι ότι τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει την πρόθεση να ξαναφέρει αυτές τις υποθέσεις με την ευκαιρία της εξεταστικής και της Επιτροπής Διαφάνειας. Αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι αν θεωρείτε ότι κάτι έχει αλλάξει, αν η συζήτηση έχει μπει δηλαδή πλέον ενεργά στο δημόσιο διάλογο και μπορεί να βγει κάτι, ή θα είναι πάλι μια στήρα πολιτική αντιπαράθεση και μια συγκάλυψη σαν αυτή που περιγράψατε νωρίτερα. Κοιτάξτε, ως ΚΚΕ θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να διερευνηθούν οι υποθέσεις αυτές, και η υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη και της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ συνακροάσεις και άλλων δημοσιογράφων αλλά και άλλων πολιτικών προσώπων που ενδεχόμενο να παρακολουθούνται με νομότυπο, όπως λένε, τρόπο. Άρα λοιπόν θα επιδιώξουμε η υπόθεση αυτή να διερευνηθεί και να διευρυνθεί το αντικείμενό της, αλλά και να διερευνηθεί σε βάθος. Βεβαίως δεν έχουμε αυταπάτες, και δεν έχουμε αυταπάτες γιατί γνωρίζουμε και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις για άλλα θέματα εξεταστικών επιτροπών που συγκροτήθηκαν και οι οποίες ουσιαστικά όχι μόνο δεν προχώρησαν στην αποκάλυψη των ζητημάτων,
αλλά στη συγκάλυψη και στη συσκότηση των υποθέσεων αυτών. Θεωρείτε... Εμείς επιμένουμε στο γεγονός ότι πρέπει να γίνει εξεταστική επιτροπή, ότι πρέπει να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, καλώντας συγκεκριμένα πρόσωπα για να εξεταστούν. Μάλιστα, καταθέσαμε και εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα έτοιμα γι' αυτό. Και θα επιμείνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρείτε ότι αν υπάρξουν εγγυήσεις για τη λειτουργία της ΕΕΠ, για τη θεσμική θωράκιση, τότε η κατάσταση θα εξομαλυνθεί και μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο? Όχι, δεν έχουμε τέτοιες αυταπάτες. Και δεν έχουμε τέτοιες αυταπάτες ακριβώς γιατί σας είπα και πιο πριν ότι το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις δεν αφήνει κανένα περιθώριο για να μπορέσουν να υπάρξουν επί της ουσίας μια αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών και διαφάνειες και λογοδοσίες της ΕΕΠ. Μιλάμε για μυστικές κρατικές υπηρεσίες, μιλάμε για κρατικούς και παρακρατικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο σε σύνδεση και με ξένα κέντρα και ξένες πρεσβείες αλλά και με επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό το πολυπλόκαμο δίκτυο δεν έχουμε αυταπάτηση ότι μπορεί να χτυπηθεί από μια τέτοια διαδικασία ανεξάρτητα σε ποιον θα ανήκει ο έλεγχος της ΕΕΠ. Άρα, κύριε εκπρόσωπε, θεωρείτε ότι κάτω από αυτό το πλαίσιο, το οποίο, μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο περιγράφεται, θα μπορούν εκτός των πολιτικών ευθυνών να αναδειχθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες? Εμείς θα διερευνήσουμε όλες τις υπόθεσεις, και τις πολιτικές αλλά και τις ποινικές ευθύνες. Και στα ζητήματα όσον αφορά τις παρακολουθήσεις, αλλά και όσον αφορά τα ζητήματα των παράνομων λογισμικών, αν αυτά χρησιμοποιήθηκαν, πώς χρησιμοποιήθηκαν, αν αγοράστηκαν ή αξιοποιήθηκαν από άλλες χώρες αυτά τα παράνομα λογιστικά συστήματα, το Pegasus, το Predator και μια σειρά άλλες υποθέσεις. Και από αυτή την άποψη, εκτός από πολιτικές ευθύνες, θα εξετάσουμε και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που μπορεί να υπάρχουν και για πολιτικά πρόσωπα, αλλά και για κρατικούς φορείς και μηχανισμούς που μπορούν να κάνουν παρακολουθήσεις. Ωραία. Τώρα, κύριε Καναθανασόπουλε, δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε για και ένα άλλο ενδεχόμενο το οποίο υπάρχει. Αυτή η διαδικασία στην Βουλή, αλλά και γενικά η συζήτηση που έχει ξεσπάσει γύρω από το θέμα των παρακολουθήσεων, ενδεχομένως να αποπροσανατολίσει και τους ίδιους τους πολίτες, αλλά και το πολιτικό δυναμικό της χώρας από πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως είναι αυτά της ακρίβειας και των τιμών της ενέργειας. Ακριβώς. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αξιοποιείται από διάφορους μια τέτοια υπόθεση, ακριβώς γιατί τα ζητήματα της ακρίβειας, ιδιαίτερα στην ενέργεια, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα της πολιτικής απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας και της πράσινης ενέργειας, οι οποίες διαμορφώνουν ένα πολύ ακριβό μείγμα για το λαό και δημιουργούν συνθήκες διεύρυνσης της ενεργειακής φτώχειας για πλατεία λαϊκά στρώματα. Αυτά τα αποτελέσματα τα βιώνουν με τραγικό τρόπο τα λαϊκά νοικοκυριά. Ωστόσο, υπάρχει, κύριε Καραθανασόπουλε, υπάρχει όμως μία πρόθεση από την κυβέρνηση, τουλάχιστον να επουλωθούν, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, κάποιες από τις πληγές, τουλάχιστον με κάποιες επιδοτήσεις, κάποιες επιχορηγήσεις. Σαφώς δεν αποτελεί λύση, αλλά επειδή το θέμα, όπως το θέσατε εσείς, είναι πολύ γενικότερο, δεν θεωρείτε ότι αυτά μπορούν να βοηθήσουν τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα? Κοιτάξτε, η ανακούφιση η οποία λέει η κυβέρνηση ότι προσπαθεί να επιφέρει στα λαϊκά εισοδήματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αναδιανομή που γίνεται ανάμεσα στους λιγότερους φτωχούς, οι οποίοι προσπαθούν μέσα από τη φορολογία και μέσα από την αρπαγή των εισοδημάτων τους να προστατεύσουν τους περισσότερους φτωχούς. Άρα λοιπόν αυτή η αναδιανομή γίνεται, οι λιγότερο φτωχοί πληρώνουν για τους περισσότερους φτωχούς και παραμένοντας όμως αφήνοντας στο απειρόβλητο τις συνθήκες διαμόρφωση ενός πολύ ακριβού ενεργειακού μείγματος, αλλά και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων. Και δεύτερον, διαμορφώνουν τη συνείδηση να μάθει να ζει ο λαός με λίγα, να έχει μειωμένες απαιτήσεις και να μην διεκδικεί την ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυμένων του αναγκών που μπορεί να γίνουν αυτές πραγματικότητα, γιατί υπάρχει το απαιτούμενο επίπεδο των δυνατοτήτων για να ικανοποιηθούν αυτές. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ λίγα αυτά που δίνονται, δεν αποκαθιστούν τις τεράστιες απώλειες που έχουν τα λαϊκά στρώματα και
και δεν συμβάλλουν στην ουσιαστική τους ανακούφιση. Αντίθετα, οι προτάσεις του ΚΚΕ μπορεί να οδηγήσουν προς μια ίδια κατεύθυνση. Αντιληπτό αυτό, κύριε Καραθανασόπουλε. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση που βλέπω εδώ από ακροατή μας και αφορά το πρώτο σκέλος της συζήτησής μας, το θέμα των υποκλοπών. Ρωτά λοιπόν με αφορμή αυτό το οποίο είπατε, ότι έγιναν καταγγελίες χωρίς αποτέλεσμα, αν υπευλήθη η μηνυτήρια αναφορά κατά γνώστον, ώστε να αναλάβει δικαστικός και να πάει υπόθεση στη Βουλή. Κοιτάξτε, εμείς αξιοποιήσαμε όλα τα δυνατότητες που είχαμε για να αναλυθεί αυτό το ζήτημα και κοινοβουλευτικά, αλλά και στα ζητήματα και μήνυση είχαμε καταθέσει και μια σειρά άλλες πρωτοβουλίες είχαμε πάρει. Όμως όλα αυτά, είπα και πιο πριν, δεν είχαν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Η υπόθεση αυτή προσπάθησε να συγκαλυφθεί πολλαπλές φορές, παρόλο το γεγονός ότι επαναλήφθηκε 3-4 φορές στη διάρκεια από το 2016 έως τα σήμερα. Και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και από αυτή την άποψη, εμείς θα επιμείνουμε στο γεγονός ότι πρέπει να εξεταστούν όλα και βεβαίως απαιτούμε το ίδιος ο λαϊκός παράγοντας να αμφισβητήσει αυτό το σκοτεινό νομικό πλαίσιο και το πολυπλόκαμο δίκτυο παρακολουθήσεων που βάζει στο στόχαστρο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Μάλιστα. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά για την συζήτηση που είχαμε και ας ελπίσουμε και εμείς να πέσει άπλυτο φως και στο μείζον θέμα, γιατί τέτοιο είναι, των παρακολουθήσεων του Τηλεφωνικού Κέντρου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.